Δεν βάζω εγώ φουλάρι τώρα, τι λες. Μα θα σου πηγαίνει. Δεν υπάρχει τρίπτυχο να βάλω φουλάρι, παιδιά, εντάξει. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Χριστόφορος Έλευκος Μπεφημούτης. Και σήμερα η μουσική παίζει τόσο χαρούμενα. Μαζί μας η αγαπημένη ηθοποιός Κωνσταντίνα Γαβριήλ σε όχι έναν, αλλά τρεις ρόλους έκπληξη. Πρεμιέρα σήμερα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, εκστασιασμένο το κοινό με την ερμηνεία σου. Το χειροκρότημα ήταν δυνατό και κράτησε πολλή ώρα. Πάνω από ένα τέταρτο. Αλλά για μένα σημασία έχει η αναμέτρηση με το ρόλο. Κωνσταντίνα, έχεις φυσιάσει την προσωπική σου ζωή για την καριέρα σου στο θέατρο. Αναπόφευκτα. Με έχω ρωτήσει επανειλημμένα για τη μητρότητα και πάντα απαντώ ότι δεν είναι η βασική μου προτεραιότητα. Ο έγκαμος βίος όμως υπάρχει στον ορίζοντα ή τον έχεις αποκλείσει. Όταν βρω τον κατάλληλο, είμαι ανοιχτή να ερωτευτώ ξανά. Ποιος είναι ο ιδανικός άνδρας για σένα? Αρσενικό και ευαίσθητος. Κωνσταντίνα, έχεις κάποιο ελάττωμα? Ναι. Είμαι τελειομανής. Έχουμε μαζί μας και τον πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη της παράστασης. Σας έχω πει ότι δεν είμαι πρωτοεμφανής. Πείτε μας δύο λόγια για το έργο. Κοιτάξτε, οι Τρεις Αδελφές είναι ένα έργο το οποίο έχει ανέβει πολύ συχνά στην αθηναϊκή σκηνή. Θα μπορούσε ίσως να επιλεγεί κάποιο άλλο έργο. Μα δεν σας πιστεύω! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Κωνσταντίνα. Happy birthday to you. Δεν έπρεπε να το κάνετε. Έχω φανταστικούς ανθρώπους γύρω μου. Sorry, παιδιά. Συνεχίστε. Okay. Άλλη μια ερώτηση για το σκηνοθέτη. Πείτε μας, αν μπορείτε να το περιγράψετε, πώς είναι να δουλεύει κανείς με τη μούσα του. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, συγγνώμη που χαλάσα την τούρτα. Πριν από λίγο πήρα ένα MDMA. Ήταν ο μόνος τρόπος να αντέξω αυτή την παράσταση. Είμαι πια σε μια ηλικία όπου δεν έχω καμία χωρητικότητα για καμία μαλακία. Να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι 39. Και πάλι θα την πήγα πάντως, αν αυτό παρηγορεί κάπως τα πράγματα. Όσο για σένα, θα ρολάρω κουμφού. Άντε καμίσου, ηλίθιε βαμπύρ. Ποια ήταν η ερώτηση ότι παρασύρθηκα? Πώς είναι να δουλεύει κανείς με τη μούσα του? Σε καμία περίπτωση δεν είναι η μούσα μου. Σε καμία περίπτωση.